Θα φύγουμε από το ποδόσφαιρο, θα πάμε σε βόλεϊ, καθώς είχαμε μια επιτυχία για ομάδα της πόλης, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια νέων είδων στο βόλεϊ, συγκεκριμένα στην Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρισης Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας. Κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των νέων είδων. Μιλάμε βέβαια για τις Αμαζόνες Μαΐστρου, γνωστές εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνουν στο κομμάτι των αναπτυξιακών και όχι μόνο. Και ακόμα μια επιτυχία λοιπόν ήρθε με την προσπάθεια των κοριτσιών και του προπονητή τους. Δύο από τα κορίτσια αλλά και προπονητής είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε από τις κυρίες. Θα πάμε να καλησπερίσουμε την Ναταλία Σαχβατζίδη που είναι στα δεξιά μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να καλησπερίσουμε την Αμαλία Μπαρή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μάκη Δημητριάδη. Κύριε Δημητριάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πανταζή. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Συγχαρητήρια πολλά για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Ήδη αν δείξουμε το πλάνο εδώ στα δεξιά μου στην Ναταλία θα δούμε και το κύπελο το οποίο έχει έρθει εδώ και στο στούντιο του Πάμε Γήπεδο. Αυτό το κύπελο λοιπόν σημαίνει πρώτη θέση στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις νεάνιδες των Αμαζόν Μαΐστρου. Μία πρωτιά που έρχεται, κύριε Δημητριάδη, μετά από προσπάθεια όλης αυτής της χρονιάς και μία προσπάθεια που κάνουν τα κορίτσια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Ναι, πράγματι, είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αυτή η φουρνιά των αθλητριών δουλεύει τουλάχιστον 7 χρόνια μαζί και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορεί να παίζει όρημα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να διεκδικεί πρωταθλήματα, να κερδίζει ήδη το πρώτο της πρωτάθλημα αυτής της χρονιάς, αλλά αυτή η ομάδα δεν θα μείνει σε αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο είναι της περιφέρειας Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας, θα προχωρήσει στο Πανελλήνιο, στις Νεάνιδες, και επίσης, επειδή ο κορμός αυτής της ομάδος είναι Κορασίδες, από την ομάδα που παίξαμε το τελικό το Σάββατο, μόνο μία αθλήτρια δεν είναι Κορασίδα, η Ναταλία, η οποία είναι και αρχηγός της ομάδος. Όλες οι άλλες αθλήτριες είναι Κορασίδες και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μία ανάλογη πορεία και στο πρωτάθλημα των Κορασίδων. Αλλά επίσης, επειδή αυτές οι αθλήτριες έχουν και προσθήκη δύο ακόμη αθλητριών, οι οποίες είναι υψηλού επίπεδου, ελπίζουμε ότι θα έχουμε και πιστεύουμε επίσης ότι θα έχουμε μια πολύ καλή πορεία και στο πρωτάθλημα Β' Εθνικής Γυναικών, όπου και εκεί θα διεκδικήσουμε την άνοδο στην Α2. Όπως καταλαβαίνετε, η φετινή μας χρονιά έχει για μας πολλές προσδοκίες και θέλουμε όλα τα πρωταθλήματα. Τα ωραία λοιπόν τώρα αρχίζουν από ό,τι καταλαβαίνουμε και θα μιλήσουμε στην πορεία της κουβέντας μας και για το Πανελλήνιο που ακολουθεί για τις νεάνιδες αλλά και για το γυναικείο πρωτάθλημα. Σταθούμε λίγο όμως σε αυτή την επιτυχία και να έρθουμε στα κορίτσια. 3-0 απέναντι στο Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας Αμαλία. Στην Καλαμίτσα, στην Καβάλα. Ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα όταν τελειώνει το παιχνίδι και παίρνετε αυτή την σημαντική νίκη? Σίγουρα άπειρη χαρά από όλες τις παίκτριες, προφανώς. Γενικά πήγαμε έτοιμες στο γήπεδο, ξέραμε ότι θα πάμε να νικήσουμε. Ήμασταν απλά αποφασισμένες ότι ό,τι και να γίνει θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και θα δείξουμε ποια είναι η ομάδα μας, ποιες είναι οι ικανότητές της. Και στα αλήθεια το κάναμε αυτό και βγήκε το αποτέλεσμα που προφανώς θέλαμε και μπορεί το 3-0 να ακούγεται εύκολο, αλλά ήταν ένας πολύ δυνατός αγώνας που φάνηκε αξία νομίζω της ομάδας.
κυρίως. Φαν και αξία. Και Ναταλία, η αλήθεια είναι, μπορεί να λέει η Αμαλία, και εντάξει, όντως ήταν ένας δυνατός αγώνας, αλλά ήταν καλύτερες οι Αμαζόνες. Αυτό είναι και γι' αυτό πήρατε και την νίκη. Όπως βλέπουμε και από τα σετ 25-22, 25-12 και 25-18, στο πρώτο σετ ουσιαστικά περισσότερο κατάφερε η ομάδα της Δράμας να σας πιέσει. Φτάσατε σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Ισχύει αυτό. Το πρώτο σετ ήταν όντως λίγο, έτσι μέχρι να πούμε στο κλίμα, λίγο πιο δύσκολο, ας το πω έτσι. Αλλά στο δεύτερο σετ μπήκαμε πιο δυναμικά, πιο έτοιμες, γιατί ξέρουμε τι αξίζουμε. Τι άλλο να πω, στο τρίτο σετ προφανώς έχει πέσει η ψυχολογία της αντίπαλης ομάδας, έχει ανεβεί η δικιά μας ψυχολογία, παίξαμε πολύ ενωμένες. Οπότε πιστεύω πως φάνηκε στο αποτέλεσμα. Μετά από την νίκη απέναντι στην Ελευθερούπολη στα ημιτελικά, Μαλία, το πιστεύατε ότι πλέον δεν σας σταματάει τίποτα και θα πάρετε το κύπελλο? Σίγουρα γνωρίζουμε και η καθεμία ατομικά και σαν ομάδα ότι έχουμε πολλές δυνατότητες και είμαστε σίγουρα ικανές για πολλά πράγματα. Ναι, προσωπικά και από ό,τι καταλάβαινα και από τις συμπαίκτριές μου, υπήρχε η πίστη από την αρχή ότι θα πάμε και θα κατακτήσουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και όντως κάναμε το πρώτο βήμα, ας πούμε, και έπεται η συνέχεια. Μάλιστα. Μία συνέχεια λοιπόν που θα είναι πάρα πολύ σίγουρα ευχάριστη και μόνο και μόνο που θα συμμετέχετε στην συνέχεια του Πανελληνίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, πριν πάμε εκεί, κύριε Δημητριάδη, αν μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε να μας πείτε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας αυτής, ποιο θα ήτανε? Η σκληρή δουλειά πρώτα από τα κορίτσια όλα αυτά τα χρόνια, οι θυσίες που κάνουν, γιατί δεν είναι μόνο η δουλειά μέσα στο γήπεδο. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν πολλά να αντιμετωπίσουν στην ζωή τους. Έχουν πολλές υποχρεώσεις σχολικές, τις οποίες πρέπει να οργανώσουν ώστε να μπορέσουν να βρίσκονται και στο γήπεδο. Να φανταστείτε ότι αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, λόγω του ότι είχαμε και κάποιες δυσκολίες με τις ώρες προπόνησης, λόγω της έλλειψης των κλειστών προπονητηρίων στην πόλη και των κλειστών γυμναστηρίων στην πόλη, όπως ξέρετε, και όλα τα αθλήματα κλειστού χώρου έχουν αυτό το πρόβλημα, τα κορίτσια πολλές φορές ερχόταν πριν το σχολείο τους 7 η ώρα για να κάνουν μία πρωινή προπόνηση για να μπορέσουν να συμπληρώσουν τις προπονήσεις τους. Καταλαβαίνετε μόνο και μόνο από αυτό πόσο θυσιάζονται για αυτό που αγαπούν και πόσο αφοσιωμένες είναι σε αυτό που κάνουν. Οπότε, πόσο πολύ το θέλουν, έτσι. Ναι, ναι. Οπότε αυτό δείχνει και ότι θα έχουν αποτέλεσμα όπως και έχουν. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε σε αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο η συνειδητοποίηση από όλες τις αθλήτριες ότι πρέπει να είναι ενωμένες μέσα στο γήπεδο και να αγωνίζονται ως μία γροθιά. Όταν το καταλάβανε αυτό, μπορέσανε και ανταπεξήλθαν και κάναν το καλύτερο δυνατό μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δείξανε πραγματικά την αξία τους και μπορέσανε και κερδίσανε μία πολύ άξια αντίπαλο, η οποία ήταν αίτητη μέχρι σε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα δεν είχε χάσει ούτε ένα σετ. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο μετά που έρχεται. Είστε έτοιμες για τα ταξίδια που ακολουθούν? Πανέτοιμες. Σίγουρα είναι μεγάλο κίνητρο το ότι επόμενος αγώνας θεωρητικά είναι στη Θεσσαλονίκη με πολύ ανωτέρω επίπεδου, θα έλεγα εγώ, ομάδες. Οπότε και μόνο αυτό είναι κίνητρο, το ότι θα πάμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου επίπεδου ομάδες και ομάδα της Θράκης που είναι
πρωτόγνωρο κατά κάποιο τρόπο. Σίγουρα θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και ελπίζω η ίδια εικόνα που δείξαμε και το Σάββατο να φανεί και εκεί πέρα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι το αξίζουμε όλο αυτό. Είναι, Ναταλία, έτσι όπως τα λέει η Αμαλία, δηλαδή μόνο και μόνο που θα αντιμετωπίσετε κάποιες ομάδες, οι οποίες σίγουρα οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν την παράδοση που έχουν όλα αυτά τα χρόνια, το υλικό που έχουν, μπορούν να έχουν περισσότερους αγώνες, ακόμα και φιλικούς, για να παίξουν με τις ομάδες που είναι κοντά τους. Είναι όλα αυτά έτσι ένα κίνητρο για να πάτε και να συνεχίσετε να πάρετε την νίκη και να προχωρήσετε? Προφανώς και είναι ένα κίνητρο, γιατί εδώ στην Αλεξανδρούπολη ουσιαστικά δεν έχουμε τις ευκαιρίες που έχουν οι ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη υπάρχουν κάποιες ομάδες, τρεις ομάδες βόλεϊ γυναικείες, οι οποίες ναι, μεν μπορούν να φτιάξουν παιχνίδια, να κάνουν παιχνίδια και να παίζουν καθημερινά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η θέληση και ανταπόκριση. Θεωρώ πως προφανώς και είναι μεγάλη έτσι, εμπειρία το να πάμε στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις και να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι έτσι, βρίσκονται σε ένα, θα έλεγα, καλύτερο επίπεδο από εμάς, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ακατόρθωτο να έχουμε μια νίκη απέναντι σε αυτές. Τι ξέρουμε, κύριε Δημητριάδη, για την πορεία? Υπάρχει κάποια στιγμή, μέχρι στιγμής, κάτι που γνωρίζουμε για πιθανούς αντιπάλους ή αν υπάρχει και ο αντίπαλος? Ξέρουμε ότι παρακολουθήσαμε το Final Four της Θεσσαλονίκης, των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Είναι οι τρεις ομάδες που θα συμμετέχουν. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε στους 16 της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Και αυτό πολύ σημαντικό να ακουστεί, ναι, έτσι. Οι 8 της Βορείου Ελλάδος θα συναντηθούν μάλλον στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι αντιπροσωπεία τριών ομάδων από εκεί. Είναι ο Βότσης, ο Ναύαρχος Βότσης είναι η πρώτη ομάδα που βγήκε πρωταθλήτρια Θεσσαλονίκης, δεύτερη η Ελπίδα και τρίτη ο ΠΑΟΚ. Η Ελπίδα Αμπυλοκήπων και ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι από τη Θεσσαλονίκη, μία ομάδα θα είναι από τα Γιάννενα, μία ή δύο ομάδες από τη Λάρισα, από την κεντρική Ελλάδα, και μία από την Μακεδονία, από τη μάλλον Κοζάνη. Αυτές θα κάνουν δύο ομίλους από τέσσερις ομάδες και οι δύο πρώτες ομάδες των ομίλων θα παίξουν μεταξύ τους χιαστή, ούτως ώστε να βγάλουν τους δύο πρώτους της Βορείου Ελλάδος με τους δύο πρώτους της Νοτίου Ελλάδος θα κάνουν το Final Four του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Εμείς πηγαίνοντας εκεί, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα θα φανούν μέσα στο γήπεδο. Μπορούν οι Αμαζόνες να κάνουν την υπέρβαση, μπορούν να συνεχίσουν παρακάτω? Θα το δούμε μέσα στο γήπεδο, όπως είπα. Βέβαια, τα Χριστούγεννα είχαμε κάνει μια επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και κάναμε κάποια φιλικά παιχνίδια με την Ελπίδα Αμπυλοκήπων, η οποία έχει περάσει κιόλας σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος των Νεανίδων, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, και πραγματικά ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντί τους. Αυτό μας δίνει μία ελπίδα, μία θετική σκέψη ότι θα αγωνιστούμε επί ίσης ώρες. Το τι θα συμβεί δεν το ξέρει κανείς ακόμα. Μάλιστα. Πάμε, όπως είπατε και όπως ξέρουμε, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια τα κορίτσια των Αμαζόνων από τα αναπτυξιακά αποτελούν ουσιαστικά και την ομάδα που αγωνίζεται στην Β' Εθνική Γυναικών. Να πάμε και λίγο εκεί. Τι να περιμένουμε φέτος? Ξέρουμε ότι έχετε θέσει ψηλά τον πήχη τα τελευταία χρόνια και γιατί όχι κάποια στιγμή να μπορέσει η ομάδα να καταφέρει να ανέβει και στην Α2. Είναι ένας στόχος επιτεύξιμος? Στον όμιλό μας, τον Ανατολικό Όμιλο, νομίζω ότι εμείς με την Κομωτινή θα παίξουμε για τις δύο πρώτες θέσεις σε αυτόν τον όμιλο. Από την άλλη μεριά ο Δυτικός Όμιλος, φαίνεται ο Πανσεραϊκός να είναι ισχυρή, μαζί με μια ομάδα της Δράμας. Ίσως, οπότε αυτές νομίζω οι ομάδες θα προχωρήσουν
προς το Final Four της Β' Εθνικής Γυναικών για την περιφέρειά μας και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιος θα βγει πρωταθλητής και ποιος θα συνεχίσει. Τώρα το Σάββατο παίζουμε μέσα στην Κομωτινή που θα είναι ένας σημαντικός αγώνας για να δούμε και τις δυνατότητές μας απέναντι στην κύρια αντίπαλό μας στον Όμιλο. Νομίζω ότι έχουμε επίπεδο και όπως σας είπα αυτά τα παιχνίδια και στα αναπτυξιακά μας βοηθάνε, ιδίως στις νεάνιδες, μας βοηθούν πολύ για όλα τα πρωταθλήματα, γιατί τα δυνατά παιχνίδια στην περιφέρεια δεν είναι πολλά, οπότε αυτά τα παιχνίδια μας βοηθούν να γίνεται καλύτερη ομάδα, να γίνονται καλύτερες οι αθλήτριες και να τα απεξέρχονται πιο εύκολα σε παιχνίδια δύσκολα. Κάνετε όνειρα, Μαλία, να βρεθείτε στην Α2 και Ναταλία. Σίγουρα. Επειδή και οι δύο παίζουμε από μικρές στην ομάδα αυτή, ήταν πάντα στόχος να βρεθούμε σε τέτοια κατηγορία. Και πόσο μάλλον τώρα που, ναι μεν, το δυναμικό μας είναι κορίτσια του 2005 και 2004-2006 εκεί πέρα. Αυτό δεν λέει τίποτα, διότι δείχνουμε ένα πολύ καλό δυναμικό. Οπότε πιστεύω ότι όσο δύσκολο και να φαίνεται να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, νομίζω θα συμβεί, αν το πιστεύουμε και εκεί. Ναταλία. Κι εγώ προφανώς. Ουσιαστικά, η άνοδος αυτή, πιστεύω, στην Α2, θα μπορούσε να προκύψει. Τι να πω, θέλω πάρα πολύ να ανεβεί αυτή η ομάδα. Την αγαπώ αυτήν την ομάδα πάρα πολύ. Μίλησε νωρίτερα, για να πάμε και σε κάτι διαφορετικό, μίλησε νωρίτερα ο προπονητής σας για σας. Είπε ότι προπονείστε πολύ σκληρά, είπε ότι δουλεύετε, μίλησε για ότι πηγαίνετε πολύ νωρίς στο γήπεδο και προπονείστε. Εσείς τι θα λέγατε γι' αυτόν? Για τον προπονητή μας. Ο coach έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια, έχει κάνει τεράστια υπομονή. Βέβαια, προσπαθούμε κι εμείς. Κάθε μέρα βάζει και αυτό στα δυνατά του. Μας καταδέχεται κάθε πρωί στο γήπεδο, κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι. Οπότε θέλουμε να κάνουμε προπόνηση νίκη για μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ναι, είναι τόσα χρόνια, είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας σε κάθε στιγμή, σε κάθε προπόνηση, σε κάθε δυσκολία. Οπότε και μόνο αυτό μας δίνει και εμάς το κίνητρο να προσπαθούμε παραπάνω, να έχουμε θέληση και παραπάνω πίστη για να βγει κάτι καλό και από τη δουλειά που κάνει ο ίδιος και από τη δουλειά που θα κάνουμε κι εμείς, που κάνουμε ήδη κι εμείς. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κύριε Δημητριάδη, για να περάσουμε και σε κάτι ακόμα. Το είπατε κι εσείς νωρίτερα στο κομμάτι των προπονήσεων. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και πόσο πιο ψηλά ακόμα θα είχαν φτάσει αυτά τα κορίτσια άμα είχαν και τις εγκαταστάσεις, άμα είχαν να προπονούνται και σε καλύτερες συνθήκες? Σαφώς, θα είχαν πολύ καλύτερες ευκαιρίες να δουλέψουν πιο σωστά, πιο άνετα, σε καλύτερες συνθήκες, με περισσότερες ώρες προπόνησης, που αυτό χρειάζεται ένας αθλητής, ιδίως σε αυτή την ηλικία, για να μπορέσει να προοδεύσει. Σας είπα ότι αναγκαζόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε ώρες πρωινές πριν από το σχολείο των παιδιών για να μπορούν να έρχονται. Αυτό βέβαια με ενθουσιάζει, γιατί το να έρχονται παιδιά ξημερώματα σχεδόν, 6,5 ώρα, 6 ώρα να ξυπνάνε για να έρθουν στο γήπεδο χειμώνα για να κάνουν προπόνηση, αυτό καταλαβαίνετε πόσο ενθουσιασμό με προκαλεί σαν προπονητή και πόσο κίνητρο μου δίνει για να δουλέψω ακόμη περισσότερο μαζί τους. Συνθήκες καλύτερες σαφώς θα βοηθούσαν αυτά τα παιδιά και είναι νομίζω υποχρέωση και της πολιτείας και του Δήμου
να προχωρήσει γρήγορα στην κατασκευή προπονητηρίων, κλειστών γυμναστηρίων, τα οποία θα βοηθήσουν φυσικά όλα τα αθλήματα κλειστού χώρου, για να μπορέσουν όλα τα παιδιά που διψούν για να κάνουν αθλητισμό, να το κάνουν σε συνθήκες ανθρώπινες και όμορφες. Κάντε μας και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, για την δημοσίευση, την ανάρτηση την οποία κοινοποιήσατε του συμπαίκτη σας και του φίλου σας, του Λευτέρη, του Τερζάκη, ο οποίος πρότεινε το νέο κλειστό γυμναστήριο να πάρει το όνομα του Γιώργου του Καμπερίδη, του σπουδαίου Γιώργου Καμπερίδη. Ασυζητητή είναι μία πρόταση η οποία θα πρέπει να τη δουν πολύ σοβαρά οι υπεύθυνοι του Δήμου, γιατί όταν κατασκευάζεται ένα κλειστό γυμναστήριο μετά από 35 χρόνια, ένα κλειστό γυμναστήριο που ήδη έπρεπε να είχε κατασκευαστεί βάσει της ιστορίας του Βόλεϊ στην Αλεξανδρούπολη, και μάλιστα ευχαριστούμε την Δημοτική Αρχή που προχωράει στην κατασκευή αυτού του κλειστού γυμναστηρίου, στο Δήμαρχο ο οποίος το ανακοίνωσε και ανέφερε και την ιστορία του Βόλεϊ και πόσο θα βοηθήσει στη συνέχεια στην πρόοδο αυτού του αθλήματος και όλων των αθλημάτων, αλλά το Βόλεϊ ως κορυφαίο άθλημα της Αλεξανδρούπολης, με τις επιτυχίες που έχει τα τελευταία όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω δικαιούται να, και ως αναμορφωτής του Βόλεϊ της Αλεξανδρούπολης ο Γιώργος Καμπερίδης, δικαιούται να δοθεί αυτό το όνομα στο κλειστό γυμναστήριο, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού για την προσφορά αυτού του ανθρώπου. Οτιδήποτε άλλο νομίζω ότι θα είναι εκ του περισσού και δεν θα ανταποκρίνεται στην ιστορία του αθλητισμού και, και της κατασκευής ενός τέτοιου κλειστού γυμναστηρίου στην Αλεξανδρούπολη, ως μία μητρόπολη του Βόλεϊ στην Ελλάδα. Ο Λευτέρης Τερζάκης είχε το θάρρος να το αναφέρει αυτό, και ήταν μια πρωτότυπη ιδέα που δείχνει το σεβασμό του ιδίου αλλά και όλων μας που ζήσαμε αυτόν τον άνθρωπο, και ο οποίος συνέχισε αυτή του την προσφορά και την δουλειά, αφήνοντας πίσω άξιους αντικαταστάτες. Όλοι εμείς οι προπονητές, οι Αλεξανδροπολίτες που δουλεύουμε στο άθλημα αυτό, είμαστε παιδιά δικά του. Μάλιστα. Ας το σκεφτούν λοιπόν και οι αρμόδιοι, αυτοί που αναμένεται να δώσουν κάποιο όνομα στο κλειστό γυμναστήριο. Πραγματικά μια πολύ σημαντική πρόταση. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν σήμερα εδώ στην εκπομπή, να δώσω και πάλι τα συγχαρητήριά μου για την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία, και μακάρι να συνεχίσετε και γιατί όχι να προχωρήσετε κι άλλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες θα λάβετε μέρος, και στο Γυναικείο Πρωτάθλημα που είπαμε και στις υπόλοιπες διοργανώσεις. Έρχονται ωραία πράγματα, όπως είπαμε, για τις Αμαζόνες Μαϊστρού. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι για όσους δεν είδαν την σημερινή μας κουβέντα, θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν και αύριο, που θα ανέβει ολόκληρη η εκπομπή στο YouTube, αλλά και ξεχωριστά η κουβέντα μας. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Αμαλία Μπαρή. Και εγώ σε ευχαριστώ. Την Αταλία Σαχβατζίδη. Ευχαριστούμε. Και τον κύριο Μάκη Δημητριάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.